Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, ανάλογα την ώρα της ημέρας που ακούτε την εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Ημερομηνία εγγραφής της εκπομπής απόψε 9-12-2021. Στην παρέα απόψε ο Τάσος. Και ο Χρήστος. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα και πάλι μάλλον σήμερα, καλός ή κακός, θα ασχοληθούμε λίγο με τα του κορονοϊού και τα παραλυκόμενα αυτού, ιατρικά και πολιτικά περισσότερο, γιατί και τέλος πάντων από ένα σημείο και μετά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον εδώ στη Βρετανία τουλάχιστον, η ρητορική του νέου στελέχους των μεταλλάξεων κτλ. Αρχίζει, ας πούμε, να αφήνει από μόνη της. Παρ' όλα αυτά, διάφοροι πολιτικοί φορείς έχουν αποφασίσει εκ των προτέρων ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι σοβαρό, ενώ κανείς δεν τους έχει πει ότι, παιδιά, αυτό, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και υπάρχουν, ας πούμε, πολλά πράγματα που φαίνονται στον ορίζοντα. Έτσι, έχουμε ένα σύντομο σχολιασμό πάνω σε αυτά. Να δούμε λίγο, ας πούμε, το περίεργο της υπόθεσης και θα συνεχίσουμε με μια ανασκόπηση της επικαιρότητας σχέση και με τα εμβόλια, με την επιβολή της υποχρεωτικότητας, πώς γίνεται, πώς δεν γίνεται, πού προχωράει και πού όχι και το καθεξής. Και εντάξει, μιας και είναι ο Χρήστος μαζί μας απόψε, θα έχουμε και μια, ας πούμε, εν συντομία λίγο τα ιατρικά του θέματος, γιατί κακά τα ψέματα, παρότι είναι πολιτικό το θέμα εδώ, με τον κορονοϊό, όλες οι δικαιολογίες και η έδραση όλων των επιχειρημάτων γίνεται πάνω στα ιατρικά, στην επιδημιολογία, στην επικινδυνότητα του κτλ. Οπότε, καλό είναι να έχουμε όλοι λίγο πάνω κάτω στα υπόψη μια εικόνα του πού πάει αυτό το όμικρον, τι είναι, τι δεν είναι και όλα αυτά. Και όχι τίποτα άλλο, περισσότερο ως αντίδοτο στο πιπίλισμα που δεχόμαστε, ας πούμε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, παιδιά, παντού το ίδιο είναι, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά θα μου επιτρέψει λίγο να συνεχίσω μάλλον εδώ πέρα, έτσι. Σύντομα, από ό,τι φαίνεται εδώ ο Μπόρις, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι σκέφτεται, τέλος πάντων έχει μια κολόσφυξη, να το πει κανείς, να αρχίσουμε πάλι τα κλειδώματα μετά τα Χριστούγεννα. Εδώ στη Σκωτία, συγκεκριμένα η Νίκολα, η Πρωθυπουργός εδώ της Σκωτίας, πάνω που ήταν διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές, που τέλος πάντων σε σχέση με τον καινούριο χρόνο, γιατί τώρα, παιδιά, είναι Δεκέμβριο εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις 10-12 Δεκεμβρίου δεν γίνεται τίποτα. Όσοι είναι στο γραφείο κάνουν ήδη διακοπές στις Σεϊχέλες, μες στο κεφάλι τους, δεν έχει σημασία, από τη δουλειά δεν βγαίνει. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, που έχουν μαζέψει άδεια κτλ. Έχουν ήδη φύγει ή είναι για να φύγουν. Ομιλών επίσης, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα τελειώνω και εγώ, ας πούμε, και το 2021. Και, εν πάση περιπτώσει, η εργοδοσία γενικά και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα έχει ξεκινήσει, έτσι, ας πούμε, μια παρένεση, ότι, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν οδηγίες να δουλεύετε από το σπίτι, να μην μετακινήσετε πολύ κτλ. Αλλά λέει από την καινούργια χρονιά, λέει, από ό,τι φαίνεται, εντάξει, ο χειμώνας δεν είναι τόσο βαρύς, δεν είχαμε, τέλος πάντων, αυτό το όμικρον δεν είναι τόσο επικίνδυνο, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Σιγά σιγά, λέει, την επόμενη χρονιά να εμφανίζεστε κάθε τόσο στο γραφείο, να σας βλέπουμε. Και έτσι και ξεκινήσει, ας πούμε, πήγαινε εκεί το θέμα. Εδώ στη Σκωτία βγήκε η Νίκολα προχτές, λέει, παιδάκια, λέει, όχι, λέει. Δεν θέλω να τα μην το ακούσω αυτό που πουθενά λέει. Όσοι μπορείτε να δουλεύετε από το σπίτι, θα συνεχίσετε να δουλεύετε από το σπίτι. Ό,τι και να σας πει η εργοδοσία σας, λέει. Δεν προβλέπετε να, αν δεν θέλετε να γυρίσετε στο γραφείο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μην μετακινήσετε, καθίστε σπίτι.
Λοιπόν, ας πούμε έτσι έχουμε ένα προεόρτιο, να το πούμε έτσι, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει γενικά με αφορμή το όμικρον. Ο Μπόρις κάτι λέει, αρχίζει ας πούμε αυτά τα Ναπολεόντια, τα περίεργα, θα επιτεθούμε στον COVID με όλα τα μέσα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, λες και τέλος πάντων η ίωση είναι, ξέρω εγώ, η Luftwaffe κατά τη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτό το, ας πούμε, τη ρητορική που κυκλοφορεί αυτή την εποχή και ελπίζω τουλάχιστον ότι καθαρά από θέμα λογικής από ένα σημείο και μετά να μην έχουμε τα ίδια καραγκιουζλίκια με πέρσι. Γιατί πέρσι υπήρχε επιδότηση εργασίας, υπήρχε νομοθεσία που απαγορεύεται να απολύθει οποιοδήποτε κτλ. Άμα έχουμε τα περσινά καραγκιουζλία και φέτος, κλείσουμε τα σχολεία και όλα αυτά, έτσι με καθαρά με μια ποιοτική εκτίμηση που κάνω, βλέποντας, ας πούμε, ξέροντας από τους συναδέλφους στη δουλειά, από τον εαυτό μου, από άλλους στην πιάτσα, από κόσμο που ξέρω που δουλεύει στους τοπικούς δήμους κτλ. Άλλα μέρη, ότι από ένα σημείο και μετά, άμα ξαναγίνει αυτό που έγινε πέρσι, κλείσουν τα σχολεία και, ή πολλοί κόσμος θα απολυθεί από τη δουλειά του, χάριν, όχι χάριν, με αφορμή και ίσως και αιτία την ιδιαίτερος μειωμένη απόδοση που θα έχουν στη δουλειά τους, ή πολύ απλά θα συνεχίσουν οι εταιρείες να ανέχονται αυτή την κατάσταση, πολύ απλά θα κλείσουν. Γιατί αυτή την περίοδο, το τελευταίο 1,5 χρόνο, με τα κλειδώματα, με το ένα μετάλλο, κατά ψέματα, παιδιά, εδώ σε πολλές εταιρείες δουλειά δεν έβγαινε. Έτσι απλά. Απλά λιτά, χωρίς πάθος και ανερυθρίαστα, οφείλουν όλοι να παρεθούν, δουλειά δεν έβγαινε. Και, εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση και στις δημόσιες υπηρεσίες εδώ και στον ιδιωτικό τομέα, απλά τέλος πάντων έκανε τα στραβά μάτια. Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν πριν, είπαμε, επιδότηση εργασίας, νομοθεσίες κτλ. Τώρα αυτό έχει τελειώσει και αρχίζουμε και βλέπουμε, ας πούμε, ότι από ένα σημείο και μετά και η εργοδοσία εδώ πέρα θα αρχίσει να λέει ότι, παιδιά, ξέρω εγώ, αργείτε, δεν βγάζετε τη δουλειά που πρέπει να βγάλετε κτλ. Το οποίο στο εργασιακό, τέλος πάντων, πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο στη Βρετανία, είναι επαρκής λόγος για να ξεκινήσει η διαδικασία της απόλυσης κάποιου εδώ πέρα. Το οποίο, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί με μια επίκτητη αναπηρία ή οτιδήποτε, μπορεί να υπάρχει μια προσαρμογή στις απαιτήσεις που έχει ο εργοδότης από τον εργαζόμενο. Αλλά κατά ψέματα, το ότι χρειάζεται να μείνει κανείς στο σπίτι για να δαντεύει τα παιδιά του επειδή κλείσαν τα σχολεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί επίκτητη αναπηρία. Γι' αυτό λέω ότι ή θα απολυθεί πολλοί κόσμος, άμα συνεχίσει το ίδιο καραγκιουζλίκι, ή πολύ απλά θα κλείσουν οι εταιρείες και πάλι θα βρεθεί στον δρόμο, δηλαδή ο εργαζόμενος, δεν τίθεται θέμα. Και ευελπιστώ πως αυτό δεν θα το κάνουν. Εκτός αν αρχίζουν τα φέρλος πάλι τις αποζημιώσεις, αλλά έχει ανοίξει τέτοια τεράστια τρύπα ήδη στον προϋπολογισμό. Ναι, δεν πάει. Ας πούμε, Χρήστο, ήδη, ας πούμε, είμαστε στο 100% το τρέχον χρέος είναι στο 100% του ΑΕΠ. Ήταν στο 70-60, ξέρω εγώ, σου λέει, α, το έχουμε. Το κουμαντάρουμε, ας πούμε. Το συνολικό χρέος, μην το κάνεις, δεν το κοιτάει, παιδιά, είναι δυσθεόρατο, είναι, δεν πάει. Μιλάμε για το τρέχον χρέος. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε πάει στο 100%. Αλλά το μόνο που σώζει την κατάσταση είναι τα γενικά επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού και είναι τόσο χαμηλά που, εντάξει, δεν είναι. Γενικά τα χρεολύσια που είναι να πέφτουν κάθε χρόνο ή κάθε μήνα ανάλογα το τρίμηνο κτλ. Είναι λίγο πιο ματζόβολα. Αλλά διαφορετικά είχαμε να δούμε πολύ χειρότερες περικοπές από αυτές που είδαμε φέτος στο φετινό προϋπολογισμό.
Οπότε ελπίζω, τουλάχιστον και τη δικιά μας τη γούνα τουλάχιστον εδώ πέρα, παιδιά, ότι θα επικρατήσει μάλλον κάποια λογική, γιατί από ό,τι φαίνεται, Χρήστο, αυτό το όμικρον τελικά δεν είναι και τίποτα, δηλαδή, δεν είναι και τίποτα το τραγικό. Όπως, ας πούμε, αν κανείς δεν... Από ό,τι δείχνουμε για την ώρα, τουλάχιστον δια στόματος Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βγήκε και δώσε συνέντευξη, ας πούμε, φαίνεται Μέρφυ λέγεται αυτός, ο Dr. Μέρφυ, που είναι εκεί πέρα και βγαίνει και δίνει τη συνέντευξη τύπου, ότι δεν φαίνεται για την ώρα να υπάρχει κάτι σοβαρό και λέει κανένας άνθρωπος μέχρι στιγμή σοβαρός δεν έχει αναφερθεί και είναι κάτι που περιμένουμε. Εντάξει, είναι φυσική επιλογή αυτή του ιού. Τις μεταλλάξεις το έχουν πει χίλιες φορές, γίνεται πιο μεταβατικός ίσως, αλλά λιγότερο παθογόνος. Και μάλιστα, πώς το λένε, υπάρχει και ένα πόρισμα μιας επιτροπής που ήταν στη Βουλή των Λόρδων και η Βουλή των Λόρδων, τι ακριβώς, νομίζω είναι σαν γερουσία, κάτι τέτοιο περίπου, στην Αγγλία. Είναι η επόμενη, είναι ο ανώτερος κλάδος νομοθεσίας τέλος πάντων από τη Βουλή των Κοινών για να περάσει κάτι, για να γίνει νόμος και να ισχύσει 100% πρέπει να περάσει και από τη Βουλή των Λόρδων για να τέλος πάντων, τουλάχιστον να γίνει μία, ας το πούμε, μία ανάγνωση σε πρώτη, σε δεύτερη φάση και η κατά βάση η Βουλή των Κοινών νομοθετεί. Απλά η Βουλή των Λόρδων απλά επικυρώνει τους νόμους που περνάει η Βουλή των Κοινών και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφωνία ή τέλος πάντων υπάρξει κάποιο θέμα, λειτουργούν ας πούμε σαν τελική αρχή που θα πάρει την οποιαδήποτε απόφαση σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφωνία, υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με νομοθετικό, με το κατά πόσον ένας νόμος υπακούει στο συνταγματικό πνεύμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τα λοιπά. Και αυτό που έκανε δηλαδή, που το πόρισμα στο οποίο αναφέρεσαι, στην ουσία είναι στην αρμοδιότητα της Βουλής. Δηλαδή, αυτοί επειδή λειτουργούν συμβουλευτικά, γιατί η Βουλή των Λόρδων είναι κληρονομικό το δικαίωμα, ή τώρα όπως έχουν γίνει οι τίτλοι ευγενείας ή το αγοράζει κιόλας, αλλά επειδή δεν είναι εκλέγονται, ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Δεν είναι, ας πούμε, όπως στην Αμερικάνικη γερουσία που εκεί οι γερουσίες εκλέγονται και έχουν, ας πούμε, υπάρχει αυτό το διπλό σύστημα που έχουν. Εδώ έχει μια άλλη υφή, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ας πούμε η Βουλή των Λόρδων ας πούμε λέει ότι οι παιδιά από ό,τι φαίνεται αυτό, τα boosters και τα λοιπά δεν κάνουν τίποτα, θα δυσκολευτεί πολύ οποιαδήποτε κυβέρνηση να τα κάνει απόλυτος υποχρεωτικά. Γιατί ας πούμε η γνωμοδότηση της Βουλής των Λόρδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως και σε ποινικό. Σε δικαστήριο, ναι, σαν επιχείρημα. Βέβαια. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε επιτροπή που λέγεται Secondary Legislation Scrutiny Committee, δηλαδή στην ουσία εντελεχής εξέταση δευτεροβάθμιας, ας πούμε, νομοθεσίας. Δηλαδή, ό,τι νομοσχέδιο πάει να περάσει η κυβέρνηση, περνάει από αυτούς, από το μικροσκόπιο, ας πούμε, έτσι, scrutiny, από εντελεχή έλεγχο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι καλό, γιατί αναλύσαν τα δεδομένα και βλέπουν ότι, τουλάχιστον για τον NHS, ότι έχουν μείνει περίπου 8% χωρίς τέτοιο, όπως το λένε. 8% που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και κάναμε μια ανάλυση, ας πούμε, και λένε ακόμα και με τη νέα δημοθεσία αυτή που υπάρχει προτάθηκε από την κυβέρνηση 9 Νοεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας τον Σάντζετ Τζάβιτ και λέει ότι είναι 208.000 είναι αυτό το 8%, γιατί μην ξεχνάμε το ΕΣΥ της Αγγλίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης από τις ένοπες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει 1.300.000 προσωπικό. Τέλος πάντων, 208.000 προσωπικό του ΕΣΥ της Αγγλίας δεν έχουν εμβολιαστεί και υπολογίζουν ότι ακόμα και γιατί κάνανε ένα μικρό σαρβί, ας πούμε, και 50, 54.000, δηλαδή 26% από αυτούς
θα το κάνουμε την κοινωνική νομοθεσία, γιατί φοβάται τέλο πάνω θα ζοριστούν για τον Απρίλιο, θα είναι υποχρεωτικό. Οι υπόλοιποι 126.000 λέει θα φύγουν τι δουλειέ του και θα είναι τεράστιο το κόστο για το ΕΣΥ και θα είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Και τελειώνουμε με ένα τέτοιο ότι λέει εντάξει, γενικώ λέει πάντων, είμαστε εντάξει για υψηλά επίπεδα λέει, εμβολιασμού, αλλά αυτό το παραπάνω, αυτό το 8% αυτή τη στιγμή είναι ένα λόγο να με το ζόρι να εμβολιαστεί, και ούτε θα κερδίσουμε τίποτα. Απλά θα δώσουμε τη χαστική βολή στο ειδικό σύστημα υγεία. Και... λίγο πολύ. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται, μάλλον είναι στο ίδιο πνεύμα με αυτό που μας είχαν μεταφέρει γνωστοί μας που είναι στο, που δουλεύουν στο εδώ σύστημα υγείας. Αν θυμάμαι καλά, το είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Αν υπάρχει περίπτωση, ίσως να επαναλαμβάνουμε εδώ, αλλά η γενική τάση για τους μη εμβολιασμένους είναι ότι της μετάταξης. Δηλαδή, εντάξει, είσαι θεωρείς επειδή θεωρείσαι προσωπικό πρώτης γραμμής για τους χυψηλόγους, δεν θες να εμβολιαστείς, εντάξει, θα βρούμε να σε πάμε κάπου αλλού να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι μεν αυτό μπορεί επαγγελματικά ας πούμε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για έναν γιατρό ο οποίος θα, ας πούμε, πρέπει να έχει μια εξέλιξη τα λοιπά, εντάξει, αν είσαι ένα γιατρό που θα τον πας, να κάνει τι. Αλλά ήδη παράλληλα με ό,τι συμβαίνει, λόγω των περικοπών τα τελευταία 12 χρόνια, οι οποίες είναι συνεχείς, παιδιά. Δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία και της Σκωτίας και της Αγγλίας, τα οποία εντάξει είναι ενιαία, δεν είναι συμπτυγμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ακολουθούν πάνω κάτω τις ίδιες πρακτικές, έχουν συνεχείς περικοπές στο προσωπικό και στο συνταξιδοτικό τους πρόγραμμα και. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ιατρικό προσωπικό βρίσκεται να κάνει δουλειά γραμματείας. Ή τους ζητείται να κάνουν δουλειά γραμματείας. Το οποίο και είναι έξω από το γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού προσωπικού και εννοείται ότι απασχολεί αρκετό από τον χρόνο που έχουν, κατά το οποίο δεν βλέπουν ασθενείς, δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ασχολούνται με τη χαρτούρα. Και δυστυχώς, κατά ψέματα, όσο καλός και να είναι ένας γιατρός, μια νοσοκόμα στη δουλειά της, δεν είναι γραμματέας, δεν μπορεί, ας πούμε, είναι εντελώς διαφορετικές ικανότητες, να το πούμε έτσι. Και θυμάμαι, Χριστό, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε αναφέρει σε αρκετά χρόνια πριν για το τι γίνεται με το ΕΣΥ εδώ, με τις περικοπές, ότι αυτό που κάναν πρώτα, διώξαν το γραμματιακό προσωπικό, που ήταν το πιο χαμηλόμισθο. Και εκεί το γραμματιακό προσωπικό, τους χαμηλόμισθους στα εργαστήρια, έτσι σιγά σιγά για να χτύπανε τα grassroots που λένε, δηλαδή αυτούς που είναι από κάτω. Mm-hmm. Αλλά εκεί στηρίζεται το σύστημα, ας πούμε. Αυτό είναι το ραχοκοκαλιά του συστήματος. Μπράβο. Αυτοί οι χαμηλόμισθοι άνθρωποι. Ναι, και πρώτοι φάγανε σουτ, ξέρεις, οι μη Ευρωπαίοι. Δηλαδή και στους γιατρούς. Πακιστανοί, τέλος πάντων, αυτοί είναι πάνω του 60% των γιατρών, εντάξει, ήδη στην Αγγλία. Το 50% σίγουρα. Αλλά το πρακτικό. Ναι, όχι, μάλλον το πρακτικό του ζητήματος εδώ είναι το οποίο το αντιμετωπίζει κανείς οπουδήποτε έχει να. Πέρα από τον κορονοϊό, από οποιαδήποτε συνθήκη έχει να κάνει, οποιοδήποτε ταραβέρνει με το ΕΣΥ. Άνθρωποι που το έχουν ζήσει 20 και 30 χρόνια πριν το σύστημα κτλ. Ξέρανε, ας πούμε, ότι είχες, ας πούμε, πει στο GP, είχες να πας στο νοσοκομείο να δεις στη δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια φροντίδα κτλ. Ήταν να κάνεις κάποια εξέταση, κάτι, τέλος πάντων, το πολύ μέσα σε μία-δύο εβδομάδες σου είχαν στείλει το γράμμα που ανέλει που πρέπει να πας κτλ. Πήγες, έκανες την εξέταση, είχες τα αποτελέσματα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι όλα τσόγος. Δηλαδή μπορείς, ας πούμε, κάλλιστα με τα χίλια ζόρια, αν θα σε δει και γιατρός στην πρωτοβάθμια, το οποίο τέλος πάντων... Τι να σε δει, εγώ ξέρω τώρα από αρκετούς γνωστούς
Εντάξει, εγώ είχα ηλικιωμένου ευτυχώ, 40 άντρε και επιφυλάσσουμε γιατί ήταν 40 άντρε και πολύ κινδύνου που είχαν κορονοϊό. Και είναι στη 10η μέρα του παίρνει τηλέφωνο GP. Πιο πριν είναι ένα αυτόματο σύστημα από το GP πειραχτή, ότι κοίταξε έχει κορονοϊό, θετικά, παραντιπρίτικα, νερά κτλ. Ξαπροσέσουμε και τα καλά και αυτό τελείωσε. Στη 10η μέρα θα σε πει ο GP τηλέφωνο να δει πού είσαι. Δηλαδή, ζητάω να πάει κάποιο στο σπίτι. Εντάξει. Όχι, εντάξει, οι GP τώρα, δεν ξέρω αν είδε το στείλει, ας πούμε, το link. Η κυβέρνηση του δίνει αυτή τη στιγμή 15 λίρες για κάθε εμβόλιο που κάνουν. Εκεί και του είπε, λέει, και μπορείτε και τα άλλα λιγάκι να τα αφήσετε, λέει, τα άλλα, του στόχου που έχουν, ξέρει, αυτά που δουλεύουν οι GP. Mm. Υπέρταση, χρόνια ενσήματα. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα πέρα από αυτά, με targets, ας πούμε, και στόχου, τα οποία συνδέονται με το συμβόλαιό του. Και με τα χρήματα που παίρνουν. Και δεν ξεχνάμε, οι GP στην Αγγλία είναι private contractors, δηλαδή στην ουσία είναι ένας επιχειρηματίας, ελεύθερος επιχειρηματίας γιατρός, ο οποίος έχει το ιατρείο του και ένα συμβόλαιο με το κράτος και πρέπει 5-10 χιλιάδες, αναλόγως πόσο μεγάλο πράξη έχει, να τους έχει και να τους τσεκάρει, να είναι υπεύθυνος για την πρωτοβάθμια επίδευση υγεία τους και για την παραπομπή του για δευτεροβάθμια ή τροβάθμια κλίμακα υγείας στα νοσοκομεία. Και τους είναι αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή είναι στις 10 μέρες. Θα σε πάρει GP τηλέφωνο. Άλλος, δεν ξέρω, αυτή ήταν όλες τις αντάγεντες που ήξερα. Δεν ξέρω, μπορείς πιο μεγάλος, ίσως και να στέλνω κάποιος να το δει κάποιος. Ίσως. Γιατί άμα τίποτε και ροδάκια που ξέρω ένα σωρό μόνο από τους που μένουν στην Αγγλία, συνταξιούχοι από εδώ και από εκεί, στις 10 μέρες δεν τους βλέπω καλά. Και Χρήστο, όντως αυτό είπαμε στην πρώτη βάθμη, υπάρχει ένα θέμα, αλλά και οπουδήποτε αλλού να πας, για να θες να περιμένεις, ας πούμε, να σου κάνω ένα υπέροχο κάτι, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία τι, παιδιά, όλα τα εργαστήρια είναι, τα βλέπει κανείς, ας πούμε, πολύ απ' έξω περνάς μόνο και το βλέπεις, για να μπεις μέσα δύσκολα. Άντε και μπήκες μέσα και έκανες την εξέταση, πότε θα έρθουν τα αποτελέσματα, να τα δει ο γιατρός, να πει, να αποφανθεί, να, παιδιά, αυτό το ξεχνάει, δεν υπάρχει θέμα χρόνου. Θα γίνει όποτε θα γίνει. Έτσι απλά, δεν υπάρχει θέμα, θα το περιμένεις σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, δηλαδή να σου πει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, επειδή έχει ψηλό, θα πάρει ένα μήνα. Δεν σου λένε τίποτα πλέον. Σου λέει, θα το δεις, όταν θα το δεις. Αυτό, εκεί έχουμε φτάσει, σε αυτό το επίπεδο, ότι παιδιά. Και φαντάζομαι και στην Ελλάδα, εντάξει, η κατάσταση και η διαδικασία στην Ελλάδα είναι τελώς διαφορετικές, αλλά το θέμα είναι ότι ο κοινός παρονομαστής εδώ πέρα είναι ότι έχει αποκλειστεί πολλοί κόσμος από το, όπως και σε άλλες χώρες, δεν είναι ίδιον της Ελλάδος ή της Βρετανίας, από το σύστημα υγείας. Και βλέπει κανείς και μαθαίνουμε από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, για περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν χρόνια νοσήματα, διαβήτες, υπέρταση και τα λοιπά, οι οποίοι άλλος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου, άλλος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι χρουσούρι που τους άφησε ο κορονοϊός με ή χωρίς εμβόλιο, άλλος μπορεί να σκεφτεί χίλια δύο πράγματα για πάνω, ας πούμε, ότι παθαίνουν κάτι αυτή την περίοδο και τους βγαίνουν πράγματα πολύ πιο σοβαρά από ό,τι θα περιμένε κανείς. Αλλά από την άλλη, αυτό που έχουν όλοι, αυτό που ισχύει για όλους, είναι ότι όλος αυτός ο πολλής κόσμος, και εδώ στη Βρετανία γενικά, ανά τον πλανήτη, που είχε χρόνια προβλήματα, τα έχει αφήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια, τα έχει αφήσει τη μοίρα τους. Και ειδικά τώρα, Χρήστο, διόρθωσε με εδώ πέρα, αν υπερβάλλω κάπου, αλλά από την προσωπική εμπειρία, από παππούδες, γιαγιάδες, θείους και τα λοιπά, όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι κάθε 1,5-2 χρόνια κάτι αλλάζει. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν έχει σημασία προς τα πού, αλλά πάντα κάτι αλλάζει. Οπότε δεν μπορώ να πεις ότι έχω κάτι, ρε παιδί μου, και τα αφήνω και πάμε για άλλα και ό,τι γίνει. Δηλαδή, όλο το βάρος τώρα είναι να βουλιάσουν το περισσότερο. Εντάξει, δεν υπάρχει, ξανά το λέμε, ούτε μία μελέτη έτσι για δείγμα δημοσιοποιημένη ή έστω pre-print κάτι που να έχει τρίτη δόση. Πουθενά.
Πουθενά, πουθενά δεν υπάρχει τίποτα. Και μην ξεχνάμε το CDC το ίδιο, η Επιτροπή Μολυσμών είπε, ψήφισε 16 κατά 3 για τους λαπτικούς εμβολιασμούς και πάλι το περάσανε τον τοκό σου. Ακόμη και αυτή η Επιτροπή Εμβολιασμών του CDC, σου, το, αυτό το, το κυπνό, ας πούμε, το, ο ΕΟΔΗ της ΗΠΑ. Όλα πέσουν, όλα πέσουν το δεδομένο, πώς το λένε. Και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή μιλάει για τέταρτη δόση, υπόψη. Καλά, αυτοί οι πρωτοπορούνε, δηλαδή, όπως σου είπε, ο ομόθρης Κώστος, ας πούμε, ο Μπουρλά, είναι το ζωντανό εργαστήριο του Ισραήλ. Δεν ξέρω κάποια στιγμή, σηκωθούν και οι Ισραήλοι, ναι, κάποια στιγμή εκεί πέρα. Απλά εδώ, Χρήστο, καλό να θυμίσουμε ότι το όπως που είπες για τέταρτη δόση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και το της Βουλής των Λόρδων, όπως το ανέφερες και στην προηγούμενη υπομπή, ότι, παιδιά, οι αναμνηστικές δόσεις τις οποίες αναφέρονται όλοι, και η τέταρτη του Ισραήλ και τα λοιπά, θα γίνει με το εμβόλιο, που, με το αρχικό εμβόλιο. Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι κόμπο τραγικό που συμβαίνει, βαριά. Δηλαδή, αν θέλουμε, δηλαδή, πολλά πράγματα δεν συνάδουν εδώ. Δηλαδή, να σου πούνε ότι κοίταξε μεγάλε, αυτό το πράγμα, γιατί τι μας λένε από τη μία μεριά. Παιδιά, αυτό μεταλλάσσεται, δείχνει, αλλάζει, έτσι και τα λοιπά, υπάρχει θέμα. Λες, για πότε λέει, πρέπει να εμβολιαστείτε. Εντάξει. Αφού αυτό το πράγμα αλλάζει και έχει τόσο επιθετική συμπεριφορά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θα έπρεπε και τα εμβόλια να είναι αναλόγως, να ενημερώνεται αναλόγως. Αφού είναι τόσο και τα λοιπά και υπάρχει, ας πούμε, και η Pfizer έχει βγει, τέλος πάντων, όπως θέλει την πιστεύει κανείς, ότι εμείς μπορούμε να σας βγάζουμε εμβόλια κάθε 3 μήνες. Όπως θα βγάζουν, τέλος πάντων. Στη δική τους λογική, παιδιά, στη δική τους λογική. Δεν λέω τώρα αν αυτά που λένε ισχύουν δεν ισχύουν. Στη δική τους λογική. Ότι από τη μία ο ιός είναι μεταλλάσσεται, κάνει, δείχνει και τα λοιπά και υπάρχουν θέμα με τις μεταλλάξεις. Από την άλλη όμως δεν σου βγάζουν καινούριο εμβόλιο. Σου λένε, κάναμε το παλιό. Και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Εδώ στη Βρετανία, οι αναμνηστικοί που έχουν κάνει, επειδή λόγω έλλειψης, λόγω πολλών πραγμάτων, πολλοί κόσμοι, ας πούμε, είχε κάνει διπλή της Pfizer και πήραν αναμνηστική Moderna. Πιάσε εγώ και κούρευτο. Και λες, γι' αυτό πρέπει να δει κανείς να το δει λίγο αποστασιοποιημένα και να πει, παιδιά, συγγνώμη. Ή αυτό το πράγμα είναι όντως επικίνδυνο, μεταλλάσσεται, κάνει, ρημάζει και όλα αυτά, οπότε πρέπει κι εσείς μας παρέχετε, αν πρέπει να εμβολιαζόμαστε και πρέπει να είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει τα εμβόλια να ενημερώνονται κάθε 3-6 μήνες πόσο είναι αυτό το πράγμα. Ή παραδεχτείτε ότι, παιδιά, αυτό, εντάξει, ας το πούμε ότι έγινε. Υπήρχε μια υπεραντίδραση, ένα περίεργο το τέλος του 19, αρχές 20 και έγινε ότι έγινε. Ας παραδεχτείτε, παιδιά, ότι το όμικρον, όπως το από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, σαν φυσική εξέλιξη του ιού, ναι, μπορεί να είναι πολύ πιο μεταδοτικό, αλλά έχει πολύ λιγότερες επιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό. Οπότε, αν πρέπει να κάποιος να εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν οι ευάλωτες ομάδες. Όχι όλοι, χήμα στο κύμα και υποχρεωτικά. Να αναφέρω εδώ, Τάσο, ξανά το μόνο που πει και το βάλαμε το link, το ξαναδώσουμε, κάποιος να το δει. Είναι η μεταανάλυση που έχει, η συστηματική ανασκόπηση που έχει βγει από όλες τις μελέτες που έχουν βγει αυτή τη στιγμή για τα εμβόλια αυτά που στηρίχθηκαν στο στέλεχος Α και πόσο αποδοτικά είναι στις μεταλλάξεις αυτές που έχουμε τώρα με θυμίσει. Λοιπόν, θα το ξαναπώ λίγο για να το εμπεδώσουμε ότι αυτή η συστηματική ανασκόπηση που πήρε πάρα πολλές μελέτες και τις ανάλυσε εξονεχιστικά δείχνει ότι στο Δέλτα που μιλούσαμε, στο Β, όχι στο Δέλτα, στο Β πέφτει η αποδοτικότητα στο 60%. Στο Γ κάτω από 50. Και το Δέλτα, λέει, υπολογίζεται ότι είναι πάρα πολύ, πολύ πιο λίγο. Φαντάσου τώρα για το όμικρον. Μέχρι η Guardian η ίδια, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, να το βάλουμε το link να το δούμε, η ίδια η Guardian λέει ότι πάνω από τους μισούς που έχουν όμικρον, λέει, είναι διπλά εμβολιασμένοι. Επομένως, είναι λίγο φαϊνότερο τι γίνεται. Ας πούμε, εντάξει, όπως λένε, δεν σου ενδιαφέρει να κάτσουν να αλλάξουν λεφτά, να αλλάξουν τη γραμμή παραγωγής, ξέρω εγώ το πρωτόκολλο,
να βγάλουν καινούργιο εμβόλιο, αφού έχουν ήδη καθαριζωμένα τα συμβόλαια. Ποιο ο λόγο, του έχουν όλου πολυμένου, όλη η ζωή του πάντα να κάνουν εμβόλιο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, εντάξει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό γίνεται στο δυτικό κόσμο κυρίω. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Ρωσία, κανένα δεν μαθαίνει, αλλά Αφρική, Μέση Ανατολή δεν έχει ακουστεί σχεδόν τίποτε. Χειρότερε χώρε αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και η Αυστραλία. Πάλι στην ουσία η Αυστραλία, δυτικό κόσμο θεωρεί. Λοιπόν. Οπότε, α το κρατήσουμε, παιδιά, λίγο αυτό έτσι, στο κλείσιμο του πρώτου μέρου, ότι στο Δέλτα η ήδη χαμηλή απόδοση που είχαν τα εμβόλια πέφτει ακόμα περισσότερο. Και τώρα, ας πούμε, το ιός έχει τουλάχιστον 6 με 7 μεταλλάξεις, να το πούμε 6. Αν και μου φαίνεται το ζήτα το περάσανε, γιατί στην ερασμική προφορά του αλφαβήτου, τέλος πάντων, συνειρμικά ακούγονταν σαν κινέζικη λέξη, τέλος πάντων, και μου φαίνεται το ζήτα το έχουν περάσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα 6 μεταλλάξεις, 5 μεταλλάξεις, 7 μεταλλάξεις, τώρα μεταξύ φίλων, τώρα για μία μετάλλαξη πάνω, μία μετάλλαξη κάτω, παιδιά, να το κάνουμε θέμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Μια τελευταία πρόταση τάσου, γιατί αναφέραμε, αξίζει να την αναφέρω για να καταλάβετε την ξεφθύλα, ας πούμε, της κυβέρνησης της Αγγλίας με αυτό το νομοσχέδιο που φέρει για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στο προσωπικό του ΕΣΥ, που μόνο το 8% δεν έχει, μια εμβολία αυτή τη στιγμή. Τελειώνει αυτή η επιτροπή των Λόρδων και λέει συγκεκριμένα στα αγγλικά ότι λέει ότι η κυβέρνηση λέει, δεν έχει, λέει, σε αυτό το νομοσχέδιο που πάνε να κάνει, λέει, έχει δώσει ούτε μία, λέει, δείγμα, πώς το λέτε, πρόταση με συνάφεια, coherent statement, για να εξηγήσει, λέει, και να δικαιολογήσει αυτό το νομοσχέδιο. Επομένως, λέει, η Βουλή των Λόρδων και η Επιτροπή Ελέγχου της Νομοθεσίας, λέει, δεν μπορεί να λάβει γνώμη. Άτοπο. Τελειώνει με αυτή την πρόταση και έχει δημοσιευθεί στο British Medical Journal, εντάξει, όχι σε ένα περιοδικό, όσο ξέρω εγώ, νομοθετικό ή εκηγόρων. Έτσι ακριβώς. Έχει καταλήξει η υγεία να είναι θέμα νομοθεσίας πλέον και όχι της επιστήμης. Λοιπόν, ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
σας, η εκπομπή κάπου εκεί έξω και πάλι μαζί σας. Στην παρέα συνεχίζουμε ο Τάσος και ο Χρήστος. Και μιας και όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος, από ένα σημείο και μετά, δυστυχώς έχει καταλήξει η ιατρική και η επιδημιολογία όλες αυτές τις επιστήμες να μην στέκονται πλέον μόνες τους, αλλά να είναι θέμα νομοθεσίας. Τουλάχιστον, μάλλον πάνω σε αυτό το πλαίσιο, τέλος πάντων, αρκετοί γιατροί, επιστήμονες του χώρου, επιδημιολόγοι και το καθεξής, έχουν κάπως οργανωθεί όσοι θέλουν να αντισταθούν σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Και ένας, ας πούμε, κύριος οργανισμός, αν το θυμάμαι καλά, όπως μου το είπες Χρήστο, είναι το COVID... COVID for Ethics Doctors είναι ένα website, θα το βάλουμε το link, το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ για κάποιους μήνες, πρώτος στρατή ο Μπαχτή και πολλοί άλλοι εκεί μέσα, που είναι αρκετά αξιόλογοι, και θα υπάρχει αύριο ένα webinar, στην ουσία 6 με 9 ώρα Αγγλίας. Βέβαια, η εκπομπή θα, όπως συνήθως, επειδή το γράφουμε 5 μέρες πιο νωρίς, επομένως αυτό θα έχει περάσει, αλλά θα το βάλουμε το link, γιατί να το δείτε το website, σίγουρα θα δημοσιεύσουν κάποιες συνόψεις από τις παρουσιάσεις, και μπορεί να υπάρχει κάποιο link με το βίντεο για να το δεις κάποιος. Έτσι και να θα πάρουν και τα στοιχεία κάποιοι που θα το παρακολουθήσουν. Αυτό θα γίνει Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Η εκπομπή γράφεται 9 Δεκεμβρίου. Τώρα που μιλάμε. Και το σημαντικό σε σχέση με την κίνηση του Μπάκτη και των άλλων συναδέλφων του συναφιού του, είναι το εξής, ότι βλέποντας και αυτοί, μάλλον όλοι μπορούν να το διαπιστώσουμε, δεν είναι θέμα ιδιαίτερης διάβγειας ή κάποιας, ας πούμε, διάνοιας ή οτιδήποτε, παιδιά, όλοι μπορούν να το διαπιστώσουμε ότι αυτό που γίνεται, δηλαδή, ή αγνοούν την επιστήμη, ή στερβλώνουν τα αποτελέσματα ή την ερμηνεία αυτών, ώστε να δικαιολογήσουν τα κλειδώματα, τις μάσκες, τις υποχρεωτικότητες κτλ. Και από τη μεριά του και ο Μπαχτή και άλλοι επιστήμονες του χώρου, όπως ο Βιτόφσκι και ο Ιωαννίδης, ακόμα από ένα σημείο και μετά, στην ουσία, όταν από ό,τι καταλάβω, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, αισθάνονται την ανάγκη να πούνε ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δηλαδή, ίσως και επειδή το αγαπάνε το αντικείμενο τους και το σέβονται, και οι άνθρωποι μπήκαν σε αυτούς τους κλάδους για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα, δεν μπήκαν για να βγάλουν λεφτά. Αν είχαν μπει για να βγάλουν λεφτά, όταν φτάναν σε ένα αλφα σημείο, θα πηγαίναν να δουλεύουν στη Pfizer, στη Glasgow Klein κτλ. Δεν θα τους ξέραμε εμείς. Θα τους είχαμε μάθει όπως είχαμε μάθει τον Μπουρλά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, θα τους ξέραμε από την απέναντι, ως ακαδημαϊκούς, ως συνταξιούς κτλ. Τους ξέραμε όπως ξέραμε τον Μπουρλά. Άμα ήθελαν, ας πούμε, να τα πιάσουν χοντρά, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν, ας πούμε, τα εγχέγγυα και μπορούν να μπουν όπου θέλουν. Αλλά δεν το έχουν κάνει. Και αυτό είναι, ας πούμε, καλό να το έχουμε λίγο στα υπόψη από θέμα και το ηθικό αναστήματος, να το πούμε έτσι, αυτών των ανθρώπων. Και στην ουσία, αυτή έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά. Μπορώ να κάνω λάθος, σίγουρα. Αλλά το που βλέπω είναι ότι προσπαθούν οι άνθρωποι να, όσο μπορούν, πέρα από οτιδήποτε άλλο, να μην κολλήσει η ρετσινιά στις επιστήμες τους. Διότι όπως κάποτε και η ευγονική θεωρεί το επιστήμη, και με το τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς με τη στήρωση του μαύρου πληθυσμού και πώς χρησιμοποιήθηκε μετά η ευγονική ως το εφαλτήριο αρκετών πολιτικών του Χίτλερ και ούτω καθεξής στο Μεσοπόλεμο στη Γερμανία και μετά και τα διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε και μόνον, αφού τέλος πάντων κόλλησε η ρετσινιά στην ευγονική, σταμάτησε ο δυτικός κόσμος να τη θεωρεί επιστήμη. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν θέλει να δει κανείς, ας πούμε, τέλος πάντων,
τα διδάγματά της, ας πούμε, και παρόλο αυτό, με συγχωρείτε, και υπήρχαν συγγραφείς επιστήμονες που ασχολούνται σοβαρά με την ευγονική σαν κλάδο κτλ. Αφού κόλλησε η ρετσινιά σε αυτή την, ας πούμε, επιστήμη, σταμάτησε ο ακαδημαϊκός κόσμος να ασχολείται μαζί του σοβαρά. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα αν στο μέλλον ή οτιδήποτε κολλήσουμε μια οποιαδήποτε ρετσινιά στην επιδημιολογία, στη στατιστική και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ήδη περνάνε απίστευτα πράγματα αυτή τη στιγμή, ενώ, ας πούμε, υπάρχουν ενεργεία επιστήμονες και ακαδημαϊκοί οι οποίοι κυκλούν τον κόδωνα του κινδύνου και εξηγούν τα πράγματα και πολύ όμορφα και πολύ απλά για τον οποιοδήποτε καλή ώρα στην κοιμάς να τα καταλάβει. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Φανταστείτε σε ένα περίεργο μέλλον στο οποίο αυτές οι επιστήμες έχουν εκλείψει. Και μπορεί, ας πούμε, ο κάθε Μπόρης και ο κάθε Κυριάκος να μας λέει καινούργια είδος, ξέρω εγώ, είναι υπερεπικίνδυνη, ξέρω, ο περιορισμός κυκλοφορίας, το άλλο. Θα μου πει κανείς ότι ίσως τώρα υπερβάλλω και βλέπω, ας πούμε, πολλά, κάνω μια προβολή στο μέλλον, η οποία ίσως να μην είναι ασφαλής, σίγουρα, αλλά φανταστείτε, αν δηλαδή εκλείψουν αυτές οι επιστήμες. Γιατί μια άλλη συνέπεια του τι συμβαίνει χάρη στον κορονοϊό είναι ότι από ένα σημείο και μετά, είτε το βλέπει κανείς από το συνωμοσιολογικό, από τη συνωμοσιολογική οπτική γωνία, το βλέπει κανείς από την άποψη των πολιτικών ελευθεριών, από όποια οπτική και να το πιάσει, να έχει κανείς, λίγο ως πολύ βλέπει κόσμος ότι παιδιά, ναι, αυτά τα στατιστικά μοντέλα, το ένα τα άλλα, ας πούμε, είναι άχρηστα. Και είναι λογικό να σκεφτεί κάτι τέτοιο κανείς. Αν δει, ας πούμε, τα αρμαγεδονικά του κύριου Φέργκισον, που μας έφεραν το κλείδωμα εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πόσο έξω έχουν πέσει, και αυτός ο άνθρωπος είναι σύμβουλος ακόμα και τον ακούνε και έχει λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ρωτάνε τη γνώμη του και όλα αυτά. Λογικό είναι κάποιος να σκεφτεί ότι, παιδιά, αν το καλύτερο που έχει να προσφέρει αυτή η επιστήμη είναι ο Φέργκισον, αυτός ο τύπος ο απλά ανεκδίγητος, δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε μαζί της. Οπότε, είναι περίεργες οι ατραπείς που έχουν περάσει πολλές επιστήμες λόγω κορονοϊού. Δεν είναι, ας πούμε, ότι έχουμε κρίση και στις πολιτικές και ατομικές ελευθερίες, είναι ότι από ένα σημείο και μετά, ίσως να εκλείψουν πράγματα στο παρόν. Μα ήδη πολλή έρευνα έχει πάει στράφη, γιατί όλα τα λεφτά πέφτουν σε έρευνα για τον κορονοϊό αυτή, που δεν είναι από μόνο του κακό, αλλά άλλα πολύ σημαντικότερα πράγματα έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι περισσότερο, όπως το λένε, περισσότερες μελέτες και τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Μπορεί να μην είναι επίσημα φαρμακευτική εταιρεία που δίνει τα λεφτά μπροστά. Υπάρχουν, ας πούμε, ένα σωρό, ας πούμε, στην Αγγλία, υπάρχει το Wellcome Trust. Το Wellcome Trust, όποιο το δει από πίσω, είναι το ίδρυμα Bill και Melinda Gates και πολλοί άλλοι, ας πούμε. Και πολλοί Big Pharma. Όποιο ακούει Wellcome Trust, ας πούμε, που να φανταστεί ότι είναι πίσω εταιρείες. Ακούει Wellcome Trust, νομίζει ότι είναι charity, νομίζει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Έχει πάει πίσω πολύ έρευνα. Όλο αυτό τον 20 μήνες ασχολείται με τον κορονοϊό. Τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας με καλό ή με κακό σκοπό, αναλόγως. Για τον Μπαχτή αξίζει να βάλουμε το link αύριο, όπως είπαμε, στο Doctor for COVID Ethics, το website. Το UK Column είναι το host του webinar αύριο. Θυμάσαι, το UK Column το παρακολουθήσαμε και παλιότερα, όταν μιλούσαμε για τα πολιτικά της Αγγλίας. Είναι ένα έτσι website, να το πω, πολιτικό, εκτός συστήματος, λίγο πολύ, στην Αγγλία. Ο Μπαχτή έδωσε μια συνέντευξη στον Δαμιανίδη, προφανώς πολλοί θα την έχουν δει πριν από κάποιες μέρες, και βγήκε στο Alert TV, ας πούμε, και αναφέρει, προσπαθώ να τη βρω τη μελέτη, δεν την έχω βρει, αλλά αναφέρει τουλάχιστον
υποφορικά ο ίδιος, ότι υπάρχει ένας Γερμανός ιατροδικαστής που εξέτασε 17 περίπτωσης ανθρώπων 25 με 80 ετών, οι οποίοι πέθαναν μετά από εμβόλιο, mRNA, βρέθηκαν πολλά κοινά στοιχεία στις νεκροτομές, όπως λεμονή, θρόμβος, ειδικά στα αγγεία πολλών οργάνων, με την καρδιά να πλήττει περισσότερο από όλα τα άλλα τα όργανα, φυσικά και ο εγκέφαλος και το σηκώτη, από αυτή τη λεμονή στα αγγεία. Έχουμε την ανάλυση του Αλβανίτη που έγινε πριν εβδομάδα στην εκπομπή του ΙΡΟΗ και το δεύτερο μέρος, νομίζω, αυτή την εβδομάδα με τον Άρη τον Λαμπρόπουλο, και δείχνει τα στοιχεία της Αγγλίας, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, και γιατί η Αγγλία, τουλάχιστον η Αγγλία, αυτό που πρέπει να τους παραδεχτούμε, τα στοιχεία που δημοσιεύουν είναι τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστα και έχουν μια συνοχή. Δείχνει ότι τις πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των θανάτων από κάθε αιτία σε αυτούς που έχουν δίπλο εμβολιαστεί ή τρίπλο εμβολιαστεί. Αυτά είπαμε ξανά, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε ότι υπάρχει αιτιότητα σε σχέση έτσι σίγουρη ότι αυτό έγινε από εμβόλιο, αλλά είναι μια τάση που αυξάνεται, είναι ενισχυτική, είναι και είναι τουλάχιστον μια ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει. Άμα δούμε και μελέτες να δημοσιεύονται με όπως αυτή που αναφέρει ο μικρός αριθμός των ανθρώπων, 17, ο Μπαχτή, από οι δικαστές που κάνουν, ας πούμε, κάποια νεκροτομή εξέταση σε ανθρώπους που αποφθηνήσουν μετά από εμβόλιο, δούμε αυτά τα στοιχεία, θα είναι κάτι πραγματικά συνταρακτικό που το απέφουμε, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι κάπου πάει το πράγμα. Με αυτή την τεράστια αύξηση θανάτων από κάθε αιτία. Ένα μέρος από αυτό θα είναι και η μέσω μακροπρόθεσμης συνέπειες του lockdown, αλλά υπάρχει μια τεράστια σε πολλές χώρες αύξηση από θανάτων από κάθε αιτία. Mm-hmm. Αλλά καλό είναι λίγο εδώ πέρα να έχουμε μια. Όσοι θέλουμε να διαβάζουμε στοιχεία οτιδήποτε. Καλό είναι να υπάρχει μια όχι προσοχή, μια, ας το πούμε, να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, και λίγο πιο ψύχρεμοι, να το πω καλύτερα, με το τι βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είδα τα στοιχεία και της Αγγλίας και της Σκωτίας, που λέει, παραδείγματος χάρη, ότι 89% των θανάτων από κορονοϊό είναι εμβολιασμένοι. Αλλά το... Και λέει... Και κάποιοι, τέλος πάντων, θεώρησαν ότι ναι, υπάρχει θέμα εδώ, ότι σχέση με τα εμβόλια και τα λοιπά, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ έχεις δύο παραμέτρους, μάλλον έχεις πολλές παραμέτρους, έτσι κι αλλιώς, αλλά έχεις δύο βασικές παραμέτρους, ότι από τη μία έχεις πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει πλέον διπλή-τριπλή δόση, και στη Σκωτία συγκεκριμένα, αλλά και γενικά στη Βρετανία. Και από την άλλη, έχουμε, όπως είπες και εσύ, Χρήστο, έχουν αφαιθεί πολλά χρόνια νοσήματα λόγω του lockdown, και έχουν δημιουργηθεί και νέα νοσήματα. Δηλαδή, έχει δει κανείς ότι έχει αυξηθεί οι περιπτώσεις ψυχωτικών επεισοδίων ή η κατάθλιψη ή οτιδήποτε. Έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω του lockdown, σε σημείο που, ας πούμε, και εδώ οι εγκληματολόγοι στις μελέτες που βγάζουν και αναφέρουν, ας πούμε, γενικά στις, ας πούμε, σαν σκοπής που γίνεται, βλέπουν ότι έχει αυξηθεί η βιότητα των δολοφονιών στη Βρετανία. Δεν έχει τόσο αυξηθεί ο αριθμός τους, αλλά βλέπουν ότι αυτό που θα περίμενα, ας πούμε, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια θα περίμενα, ας πούμε, μια διαμάχη, μια διαφωνία, τέλος πάντων, ο άλλος μπορεί να βγάλει ένα μαχαίρι, τέλος πάντων, ένα πιστόλι ή κάτι, τέλος πάντων, έτσι, και απλά να τον σκοτώσει τον άλλο, ας πούμε, γιατί συνήθως, στατιστικά, 60% των φόνων εδώ στη Βρετανία είναι μη προμελετημένων, είναι εμβρασμό ψυχής λόγω διαφωνίας, λόγω τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων συνθηκών μάλλον. Βλέπουμε τώρα ότι η βιότητα αυτών των φόνων έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με τις, πάλι λόγω του τι βλέπουν από τις νεκροτομές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και δηλαδή, ας σκεφτεί κανείς την επίπτωση της ψυχικής υγείας, που η οποία έχει επίπτωση και στη σωματική. Το γεγονός ότι γενικά ο πληθυσμός εδώ πέρα είναι μιας αλφας ηλικίας, ειδικά αυτός που έχει εμβολιαστεί με δεύτερη δόση και έχει πάρει και την αναμνηστική. Δηλαδή, αυτές οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό και λίγο για τους θανάτους, ότι είναι λίγο περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με το ποσοστό του πληθυσμού. Καλό είναι να τα έχουμε λίγο αυτά στο μυαλό μας, ότι δεν είναι ένα, δηλαδή αυτές οι σχέσεις δεν είναι ένα προς ένα. Και βέβαια, εντάξει, δεν είναι το αντικείμενο μου να κάτσω να εξηγήσω τα στατιστικά της υπόθεσης, πώς δουλεύουν τα μοντέλα. Ο Ιωαννίδης και άλλοι τα έχουν πει πολύ καλύτερα. Απλά ποιοτικά καθαρά, όπως μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, δεν είναι ένα προς ένα, παιδιά. Δηλαδή, ότι αν βλέπουμε ότι υπάρχουν, όπως είπε ο Χρήστος, υπάρχει μια τάση. Αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την τάση, θέλει μια προσοχή. Όχι τίποτα άλλο. Μόνο και μόνο, ας πούμε, γιατί αν θέλει να κουβεντιάσει κάποιος με κάποιον που έχει εμβολιαστεί ή το σκέφτεται οτιδήποτε ή οτιδήποτε, καλό είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία, ας πούμε, στα επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή, ας πούμε, το έχουμε ξαναπεί, από ό,τι φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον, κάποιες εκτιμήσεις κάποιων ότι οι εμβολιασμένοι τέλος πάντων θα έχουν σοβαρό θέμα αυτό το χειμώνα με τις παρενέργειες, με τον κορονοϊό, με όλα αυτά, ξέρω, αν θα κολλήσουν, τι θα πάθουν και τι θα πάθουν. Τουλάχιστον και αυτοί, από ό,τι φαίνεται, έχουν πέσει έξω. Καλό είναι αυτό, παιδιά, δεν είναι κακό. Τουλάχιστον, έτσι το βλέπω εγώ. Ότι, από ό,τι φαίνεται, Έχουμε λίγο δρόμο όμως ακόμα. βεβαίως, βεβαίως. Για το χειμώνα μέσα στην αρχή. Μπράβο. Μακάρι να μην γίνει, αλλά πες μου πότε θα μάθουμε αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε, ας πούμε, το τεστ, υπάρχει, αλλά δεν είναι διαθέσιμο. Γιατί αντισώματα, αυτή τη στιγμή, τα μόνα αντισώματα που μετρούνται για τον κορονοϊό είναι τα εξωτερωτικά. Είτε τα ολικά, αν από νόσηση φυσική, είτε εναντίον της πρωτεΐνης της ακίδωσης του κορονοϊού. Τα ενισχυτικά δεν μετρούνται, μόνο σε ζευγικά εργαστήρια μετρούνται. Επομένως, πώς θα το μάθουμε και αυτό, πες μου. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, ίσως. Ναι, όχι. Μόνο αν έχουμε σωρία, ας πούμε, σωρία θανάτων από εμβολιασμένους, ας πούμε, αλλά και πάλι θα σου πούνε, ξέρω, κάτι άλλο. Είναι τόσο πολύ προβληματικό, όπως το λες, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πώς αν είχαν συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα τώρα που μιλήσεις, που είναι το antibody dependent enhancement φαινόμενο, δηλαδή η υπενίσχυση της γνώσης από πρώτερο αντίσωμα, είναι μόνο έτσι θα μπορούσε να μετρηθεί σε κάποιον, αν μπορούσε να μετρηθεί το αντίσωμα του αυτά τα ενισχυτικά. Ενισχυτικά της γνώσης υπόψη, ναι, όχι τα διαδηλωτικά. Αυτά είναι μόνο στα εργαστήρια από ό,τι τα έχω δει. Δεν υπάρχουν εμπορικά πουθενά. Και σε πολύ λογομένες Μακάρι να μην γίνει. Μακάρι να μην γίνει. Μακάρι να μην γίνει αυτό, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ στην ουσία μας. Ουσιαστικά. Ναι. Κατά ψέματα, γιατί πρέπει να υπάρχει θέληση για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως είπες, επειδή είναι και μπορεί να γίνει μόνο σε εργαστήρια και. Δεν είναι μόνο ότι είναι το εργαστήριο, είναι και συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, πρέπει όλος να τον παρακολουθείς μια περίοδο Α, να έχεις ένα ιστορικό, να. Δεν είναι, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν είναι μόνο ότι πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα εργαστήριο για να κάνει το τεστ. Είναι ότι και ο ίδιος πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση μια Α περίοδο, για να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θέλει και πρόβλεψη, δηλαδή να το έχεις σκεφτεί από πριν τι θα κάνεις για να το κάνεις, και να έχεις χρόνο. Γιατί εδώ πάλι, πάλι εδώ επανερχόμαστε στους κοινούς παρονομαστές, ότι αυτό που πλέον μία από τις σοβαρές προσωπικές μου ενστάσεις για τα εμβόλια, για την όλη ρητορική, είναι το εξής, ότι δεν υπήρξε χρόνος για να αναπτυχθούν αυτά τα εμβόλια και να δοκιμαστούν όπως θα έπρεπε, τόσο πάνω όπως θα περιμέναμε, για κάποιο τέτοιο σκεύασμα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τα λεφτά 50 χρόνια, θες, ας πούμε, 3, 5, 6, 10 χρόνια να βγάλεις ένα εμβόλιο, και ξαφνικά, τώρα λόγω χάρη κορονοϊού, πήγαμε από τα 5 χρόνια
στους μερικούς μήνες. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω το ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ακόμη και αυτή η λίγη μελέτη που έγινε αποκρύπτηκαν στοιχεία. Ο Κλεάνθης Ρίβας έχει επιμεληθεί ένα κοινό το οποίο υπάρχει στα αγγλικά και είναι η έκθεση της Pfizer προς τον FDA, αλλά ήταν εμπιστευτικό. Κατά κάποιο τρόπο έχει διαρρεύσει αυτό στο διαδίκτυο. Εντάξει, πέρασουμε για την αθεντικότητά του, αλλά αυτή η αναφορά της Pfizer δείχνει ότι σε αυτή την ολιγόμενη, ας πούμε, μελέτη που έγινε να βγουν τα βόλια στο πόδι, υπήρχαν 29.900 παρενέργειες και υπήρχαν και θάνατοι. Και αυτό αποκρύφθηκε. Και βγαίνει τώρα, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Φαντάζομαι πόσο χρόνια δεν γίνεται. Όντως, Χρήστο. Και έστω και αν δεν, έστω και αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ψευδές. Ας πούμε, εντάξει, δεν πιστευόμαστε την ευθετικότητά του. Έστω ότι δεν πάβει η πραγματικότητα να είναι εξής, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μας πει κάποιος ότι ρε παιδιά, έχουμε υπερυπολογιστές, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, το ένα το άλλο από εδώ από εκεί κτλ. Κτλ. Γι' αυτό βγήκαν τα εμβόλια πιο γρήγορα. Δηλαδή ότι έχουμε καλύτερη τεχνολογία σχέση με τι είχαμε 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν. Και πέσαν πολλά λεφτά. Warp speed. Ναι. Όπως έλεγε ο Τραμπ. Ναι, όντως. Αλλά ρε παιδιά, η ανθρώπινη βιολογία δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια ιδιαίτερα. Δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 10.000 χρόνια ιδιαίτερα. Προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε κτλ. Και όλα αυτά. Αλλά και έχουμε και κακές συνήθειες, παχυσαρκίες, όλα αυτά με τον τρόπο ζωής μας και όλα αυτά. Ωραία. Αλλά η βασική δόμηση του ανθρώπινου σώματος και το τρόπος με τον οποίο αντιδρά δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, παιδιά. Δηλαδή ότι μπορεί λόγω τεχνολογίας και λόγω χρημάτων και θέλησης να βγήκαν τα εμβόλια πιο γρήγορα. Αλλά πώς είναι δυνατόν να επιταχύνει την αντίδραση του ανθρώπινου σώματος με έναν αξιόπιστο τρόπο. Πώς θα το κάνεις. Δηλαδή, στο δικό μου το χώρο έχουμε, ας πούμε, κάνουμε τεστ κόπωσης, όχι κόπωσης όπως πάμε στον καρδιολόγο, τεστ κόπωσης για να δούμε αν θα σπάσει κάτι, τέλος πάντων, αν έχει κυκλικά φορτία και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνει κανείς αυτό. Να το επιταχύνεις δεν μπορείς, μπορείς απλά να το κάνεις λίγο, να, ας πούμε, σε σχέση με το πραγματικό σενάριο που θα περίπτωνε να είσαι ένα κυκλικό φορτίο παραδείγματος χάρη μία φορά την ώρα, μπορείς, ας πούμε, να φτιάξεις ένα μηχάνημα και να το κάνει μία φορά το λεπτό, να το επιταχύνεις με αυτόν τον τρόπο, το πούμε έτσι. Ή μπορεί να το κάνεις με στατιστικό τρόπο, δηλαδή, αν θες παραδείγματος χάρη 100.000 ώρες δοκιμών, να φτιάξεις 100 μηχανήματα και να τα τεστάρεις ταυτόχρονα 1.000 ώρες και να μαζέψεις 100.000 ώρες από πολλά μηχανήματα για να κάνεις τη μελέτη σου. Αυτά τα πράγματα μπορείς να τα κάνεις με ένα μηχάνημα, μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Με το ανθρώπινο σώμα πώς μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Δηλαδή, ας μου εξηγήσει κάποιος ότι πώς μπορείς να επιταχύνεις ή να έχεις στατιστικά αποτελέσματα τα οποία μπορείς να έχεις απόλυτη ομοιομορφή κατανομή στον ανθρώπινο πληθυσμό, όπως μπορείς να έχεις με παρόμοιες τεχνικές σε ένα δείγμα μηχανημάτων. Εγώ, πόσο τέλος πάντων στον κλάδο μου και στο αντικείμενό μου, πόσο ξέρω, σε βιολογικά συστήματα, έτσι είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για τις συγκεκριμένες τεχνικές τις οποίες ανέφερα, δεν μπορείς να εφαρμόσεις τέτοια μοντέλα σε βιολογικά συστήματα. Και εξηγεί μετά εξηγούν μετά οι συγγραφείς με τον ΑΒ τρόπο ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις μηχανήματα, τα μηχανήματα, μηχανισμοί και τα συστήματα ελέγχου και τα λοιπά έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα βιολογικά συστήματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα και κατά συνέπεια, λέει, μην τέλος πάντων μπει κανείς στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει κάτι που είναι, ας πούμε, να δεις πότε θα σπάσει ένα ελαττήριο, μια τεχνική, να δεις, ας πούμε, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με ένα εμβόλιο ή μια θεραπεία ή κάτι ανάλογο. Δηλαδή, αυτά έχω μάθει εγώ. Και τουλάχιστον προς το παρόν, τα τελευταία 20 χρόνια, μπορώ να σου πω, παιδιά, ναι, ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, το
Είναι μια καθημερινότητα την οποία ζω. Τώρα, αν άλλαξε κάτι τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε αλλάξει και τους νόμους, δηλαδή έχουν αλλάξει όλα, άρδιν, οι νόμοι της φύσης, της φυσικής και όλα αυτά, εντάξει, παιδιά, ίσως πρέπει, ας πούμε, και εμείς να προσαρμοστούμε στο νέο σύμπαν. Αλλά δεν νομίζω ότι πολλά πράγματα άλλαξαν επειδή η Pfizer θα είναι απολύτως σε εμβόλια. Ή ο Bill Gates την είδε, πες το, ευεργέτης. Και το καθεξής. Το κομβουτολογικό είναι ότι αυτή τέλος πάντων η συλλογικότητα, δεν ξέρω πώς να το πω, στις μέσες πολιτείες που έβγαλε αυτό το κείμενο που ανέφερα πριν, που το site είναι στη ζούγκλα, αλλά εντάξει υπάρχουν πηγές εκεί πέρα. Λέγεται Public Health and Medical Professionals for Transparency, δηλαδή ιατρική επαγγελματίες, τέλος πάντων γιατροί για την διαφάνεια στη δημόσια υγεία, το πούμε στα ελληνικά. Τέλος πάντων, καταθέσανε ένα freedom of information request of act, δηλαδή υπάρχει ένα δημοσιογράφος που λέει ότι κάποιοι έπρεπε να δημοσιοποιούνται, ας πούμε, και μπορεί να ζητήσει, ας πούμε. Λοιπόν, και ζητήσανε από το FDA όλα τις 300 πόσες χιλιάδες σελίδες που κατέθεσε η Pfizer για να πάρει την άδεια, ας πούμε, και λέει, δώστε μας τα παιδιά, πόσα χρόνια λέτε να ζήτησε το FDA για να τελειώσει, για να τα παραδώσει, ας πούμε. 55. Το 2076. Και οι τέτοιοι λένε, ας πούμε, αυτοί που καταθέσαν, λέει, θα σας δώσουμε 108 μέρες. Γιατί λέει, τόσες ήταν, λέει, οι μέρες που το FDA ανάλυσε όλα τα στοιχεία που άρχισε να δίνει η Pfizer στις 7 Μαΐου του 2021 μέχρι τις 23 Αυγούστου του 2021 που πήρε τελικά την άδεια. Επομένως, γιατί λέει δεν μπορεί να το, πώς το λένε, δεν μπορεί να το δώσετε στον ίδιο χρόνο. Είμαστε 55 χρόνια. Ναι, γιατί στην ουσία, πριν, αν είναι πρακτικό το ζήτημα, η δικαιολογία, σου πει κάτσε ρε παιδιά, τα αρχεία τα έχετε. Δεν έχετε φωτοτυπικό μηχάνημα, δεν πειράζει, θα έρθουμε να κάνουμε, τα φωτοτυπήσουμε εμείς, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αν πες, η πρόφαση είναι το κόλλημα, ότι κολλείονται για πρακτικούς λόγους. Ο μόνος άλλος λόγος που το Freedom of Information, αυτός ο νόμος στις ΗΠΑ που δεν μπορεί να εκδοθεί κάτι, έχει να κάνει με θέματα εθνικής ασφάλειας και τα λοιπά. Παραδείγματος χάρη, φέτος έπρεπε να θα αποχαρακτηρίζονταν οι αναφορές του FBI και τα λοιπά για την δολοφονία του Kennedy. Με ένα παράδειγμα θα να πω, δηλαδή, ο οποίος είχε δολοφονηθεί τη δεκαετία του 60. Πέρασαν 50 χρόνια, 60 πόσο περάσαν. Τώρα μπορούν να αποχαρακτηριστούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και μπορούν να αντίγραφά τους να δοθούν στο γενικό κοινό, τέλος πάντων, στις ΗΠΑ, σε Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι κάνουν αυτή την αίτηση στην καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, η οποία έχει χειριστεί κάποια αναφορά κάτι, ή κάποιο συγκεκριμένο συμβάν ή οτιδήποτε. Δηλαδή, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο το οποίο δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας ή άλλων, ή δεν είναι αντικείμενο δικαστικού, δηλαδή το περιεχόμενο του δεν είναι θέμα ή δεν συζητείται στη γερουσία ενεργά ή δεν έχει, ας πούμε, δεν υπάρχουν, ας πούμε, αγωγές εναντίον στην κυβέρνηση για τα που αφορούν το περιεχόμενο κάποιου δημόσιου έγγραφου. Αν δεν υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί οι πρακτικοί λόγοι, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στις ΗΠΑ μπορεί να παραδοθεί στον οποιοδήποτε Αμερικανό πολίτη που μπορεί να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη αίτηση. Δηλαδή, αυτό που τους είπαν τα 55 χρόνια είναι στην ουσία, παραδείγματος χάρη, αν σκεφτεί κανείς λίγο, παραδείγματος χάρη, τι είναι τα πολλά έγγραφα της CIA από τη δεκαετία του 60 και του 70. Πρόγραμμα MK-Ultra και. Η επιχείρηση δολοφονίας του Κάστρο, όλα αυτά τα έγγραφα, μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσε να τα δει κανένας πλήρως. Τώρα πολλά έχουν μεν αποχαρακτηριστεί, αλλά βέβαια εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει το λεγόμενο reduction, το οποίο παίρνεις μεν το έγγραφο, αλλά κάποια πολύ ευαίσθητα θέματα είναι σβησμένα με μαύρο μελάνι. Δηλαδή,
το ότι να σου δώσουν και το, τις σελίδες της Pfizer, μπορεί να σου πούνε, ορίστε, πάρ το freedom, freedom of information και τα λοιπά, κανένα πρόβλημα, ορίστε το έγγραφο, να πάρε να τα ανοίξεις και να δεις, ας πούμε, μόνο τα, τα κόμματα, κάποιους συνδετικούς προσδιορισμούς, κάποια συνδετικά και τις τελείες μόνο. Δηλαδή το υπόλοιπο να το έχουν μαυρίσει, άμα θέλουν. Εκεί ακριβώς είναι η δικαιολογία που λένε, που είναι το ρήμα στα αγγλικά που λέγεται they have to be redacted, και είναι αυτό ακριβώς που είπες. Δηλαδή πρέπει να σβήσουν κάποια που προφανώς είναι εμπορικά μυστικά για τη Pfizer και να τα συντμήσουν και να σβήσουν μερικά, και αυτό θα πάρει 55 χρόνια. Ξέρεις τώρα να σου πει ο άλλος, έχεις πόσο, 300.000 σελίδες, πια πάρει το μπλάνκο και άρχισε. Εντάξει. Μάλλον αυτοί το αποφάσισαν ότι θα είναι ένας που θα κάνει το redaction. Οπότε σου λέει, ένας είναι, είναι και συνταξιούχος, έχει αρθρίτιδα ο άνθρωπος, του παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέλει 2 μέρες να κάνει μια σελίδα. Μέχρι να τελειώσει, να μην του πάρει 50 χρόνια. Έχουν πτάσει, δηλαδή, αστευόμαστε εδώ μόνο και μόνο για να και για να αλαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, αλλά και πάνω και πριν απ' όλα για να μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς ιδιαίτερα σοβαρά, γιατί από ένα σημείο και μετά, πέρα από ότι οποιοσδήποτε θεωρεί συνωμοσία κυκλοφορούν εκεί έξω ή λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές ή αναλύσεις πολιτικής ή οτιδήποτε. Αν μη τι άλλο, το πιο απλό κίνητρο ήταν αυτό, της κερδοσκοπίας, παιδιά. Βρήκαν την ευκαιρία, κάνουν μια ωραία μπαζά. Αυτό δηλαδή, αν θέλει κανείς να δει κίνητρα, γιατί έχει γίνει, δεν έγινε, γιατί έγινε με τον τρόπο που έγινε και το καθεξής, παιδιά, αυτό ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να σας παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή, αν θυμάται κανείς, είμαστε και λίγο κάποιες αλφα ηλικίας, τέλος πάντων, ίσως να παίζουν στον αντένα σε επανάληψη. Αν θυμάται κανείς τον Ακάλυπτο, τη σειρά του αντένα, πάλε ποτέ. Λοιπόν, με τέτοιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Καφεντζόπουλο. Μπράβο, Καφεντζόπουλο, μπράβο. Με τέτοιους ανθρώπους έχει να κάνει κανείς. Δηλαδή, όταν μας λένε τα στελέχη της Pfizer, Μπουλάκι, όλοι αυτοί τα λοιπά, κουμπραδόροι είναι, παιδιά. Τέτοιοι είναι. Γι' αυτό καλό είναι, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά να το παίρνουμε και λίγο στο ψηλό. Γιατί δεν πρέπει, ας πούμε, να παίρνουμε το λόγο τους όσο ότι μετράει τόσο πολύ, ότι είναι τόσο σοβαροί και ξέρουν τι τους γίνεται ή, τέλος πάντων, έχουν μια εποπτική πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη, ευρύτερη από τη δική μας ή οτιδήποτε τέτοιο. Όχι, παιδιά. Πλαμόγια είναι. Απλά είναι αδίστακτη. Αυτό που δεν έχουμε εμείς που έχουν αυτοί, και γι' αυτό και οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μπορούσαν να κάνουν τη δικιά τους τη δουλειά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απλά αδίστακτοι, δεν τους νοιάζει για θέμα συνέπεια. Δηλαδή δεν τους νοιάζει για την οποιαδήποτε συνέπεια για τους άλλους. Θέλουν να κάνουν το δικό τους, θέλουν να κάνουν αυτό που τους αφορά, για το εγώ τους, για. Και αν το πάει λίγο κανείς και παραπέρα, ξεκινάει κανείς να βλέπει, ας πούμε, στοιχεία ψυχοπάθειας, αλλά αυτό, ας πούμε, είναι μια άλλη κουβέντα για ειδικούς του χώρου, ας πούμε, που μπορούν να αποβαθούν καλύτερα πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει, ας πούμε, και αυτή η συνιστόσα του τι συμβαίνει. Οπότε, παιδιά, λίγο χαλαρά, δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν είναι σοβαρά, απλά να μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό, από τη μεριά μου. Χριστό. Ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Παρακολουθούμε δυστυχώς τις εξελίξεις. Ο δυτικός κόσμος, από ό,τι φαίνεται, και ειδικά κάποιες χώρες από τη χώρα μας, δυστυχώς, υπεραντιδρά και επιβάλλει ναζιστικά υποχρεωτικότητες, περιορισμούς, και δεν συμμαζεύεται Αυστρία, Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, τόσο πολύ στην Ελλάδα, σιγά σιγά έρχεται. Λύσαμε την υποχρεωτικότητα του νομοσχέδιου που πάνε να περάσει η κυβέρνηση για την υποχρεωτικότητα του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας. Θέλω να πιστεύω, ευελπιστώ, ακόμη ένα χειμώνα αυτό το παραμύθι θα τελειώσει, γιατί είναι ένα εμπορικό, ας πούμε, και πολιτικό
πολιτικοποιημένο πρόβλημα και ελπίζω να μας αφήσουν ήσυχους, να πω. Αυτό είναι μια ελπίδα βέβαια, αλλά άμα δεν ο κόσμος δεν αντιδράσει, αυτοί θα συνεχίσουν και το επόμενο στόχο θα είναι τα παιδιά μας. Και στα παιδιά τους αυτό λέω συνέχεια. Θα είναι τα παιδιά μας. Αυτοί δεν θα σταματήσουν. Θα θέλουν να εμβολιάσουν από μωρά και πάνω. Και θα μας ζητάνε ετήσια. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Τώρα. Αρκετά ανησάφη πλέον. Έτσι ακριβώς, Χριστό. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Καλό βράδυ σε όλους. Και καλώς εγώ των πράγματων. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.